Η Νίκαια σιγά σιγά φαίνεται πως επιστρέφει στους κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας της, αλλά ο κόσμος παραμένει μουδιασμένος, σοκαρισμένος από το πολύ νεκρό χτύπημα. Καλύτερα θα μας τα πει βεβαίως ο απεσταλμένος μας Ισάκ Καρυπίδης. Ισάκ. Παρία, σωστά το λες. Σιγά σιγά η Νίκαια φαίνεται να βρίσκει την κανονικότητά της. Σχεδόν όλοι οι δρόμοι έχουν δοθεί στην κυκλοφορία. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα έκαναν ό,τι κάνουν κάθε Κυριακή. Οι τουρίστες κατέβηκαν εδώ πιο δίπλα μου στην παραλία, όπως και πολλοί νικαιώτες. Σε αυτό βοήθησε, όπως μπορείτε να δείτε, και ο Ιλιώνας ο Σχερός. Παρ' όλα αυτά, το κλίμα εξακολουθεί να είναι βαρύ. Πολλοί τραυματίες που πήραν σήμερα εξιτήριο ήρθαν εδώ, στην Μπομενάν της Ακλέ. Εδώ βρισκόμαστε, εδώ που το μοιραίο αυτοκίνητο εκείνο το βράδυ έσπηρε το θάνατο. Εδώ που και αυτοί έζησαν τον δρόμο. Άλλοι ήρθαν με ναύτικες υποβαστόμενοι από συγγενείς και φίλους. Άλλοι στα καροτσάκια. Κάποιοι απλά με ένα λουλούδι στο χέρι. Όλοι τους όμως μαζιά με δάκρυα στα μάτια. Βέβαια υπάρχει και μια άλλη διάσταση αυτής της τραγωδίας, η οικονομική, η πτώση του τουρισμού. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, μίλησαμε πολλούς ανθρώπους εδώ στην Νίκαια. Ένας ξενοδόχος μου είπε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν ακυρωθεί τουλάχιστον οι μισές κρατήσεις και πως η σεζόν για αυτούς έχει τελειώσει. Ένας εστιατόρας πάλι μου επεσήμανε ότι ενώ αυτή την εποχή θα έπρεπε να έχει γεμάτα τα τραπεζάκια του, το εστιατόριο του είναι σχεδόν άδειο. Και μιλάμε για την καρδιά της τουριστικής περιόδου, Μαρία. Από την άλλη πάλι, στον καθεδρικό ναό της Notre Dame, εδώ στην Νίκαια, πολύ κοντά στον τόπο της τραγωδίας, σήμερα Κυριακή, ημέρα Θείας Λειτουργίας, πολλοίς κόσμος πήγε να προσευχηθεί και να ανάψει ένα κερί στη μνήμη των θυμάτων. Κλείνοντας, να σου πω ότι ένα άλλο πράγμα που κάνει αίσθηση είναι πως το πένθος και η θλίψη αντικαταστήθηκαν από το θυμό και τις απορίες που προκαλεί η λογική σκέψη. Όλοι λένε ότι η ζωή πρέπει να συνεχιστεί, αν και οι περισσότεροι νιώθουν πλέον ανασφαλείς και κάνουν παράπονα για την αναποτελεσματική στάση που κράτησε η αστυνομία. Ναι, ναι. Και γιατί η Γαλλία βρισκόταν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκ, και θα δούμε τώρα το ρεπορτάζ που μας έστειλε ο συνάδελφος νωρίτερα από την Νίκαια και όσα του είπαν Γάλλοι κάτοικοι της πόλης, αλλά και υπάλληλος του ελληνικού προξενείου. Μετά το πένθος, η θλίψη. Μετά το σοκ, η οργή. Η Νίκαια επιστρέφει στην κανονικότητα, όμως τίποτα πια δεν είναι το ίδιο. Ici, c'est ma ville. On a violé ma ville. On m'a violé. Et tous ces voiles qui se baladent à Nice me violent tous les jours. Για τους κατοίκους της πόλης, για όλη τη χώρα, τα πάντα έχουν αλλάξει. Όπως εξάλλου, ο ίδιος ο πρόεδρος Ολάνδη διεμήνησε, πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την τρομοκρατία. Et qu'est-ce que je suis maintenant à avoir peur que l'islam s'installe chez moi? Je suis désolé, c'est pas avec des fleurs, avec des larmes qu'on va se battre. Et c'est pas avec ça qu'on gagnera la guerre. Parce que c'est une guerre. N'ayez pas d'illusions, ils vont pas vous faire de cadeaux. Les seuls musulmans valables, ce sont ceux qui sont rentrés en France en disant je veux être français. Οι αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης, όμως τα κενά είναι πολλά. Τα ερωτήματα πληθαίνουν, με κυριότερο πώς η αστυνομία άφησε το φορτηγό να μπει στην παραλιακή λεωφόρο. Et tous ces gens-là, ils sont connus à la police. Je me demande comment on laisse les camions traverser la ville de Promenade des Anglais alors que c'était interdit. Et ils savent tout ça là, on laisse tous ces gens-là et fait des choses comme ça. Από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα επικοινωνούν από παντού Έλληνες για να μάθουν αν ανάμεσα στα θύματα υπήρχαν συγγενείς τους. Ευτυχώς μέχρι τώρα δεν είχαμε κανένα θύμα, ούτε καμιά πληροφορία αν υπάρχει κάποιος πληγωμένος ή θύμα. Amour pour tous, une pour personne. Αγάπη για όλους, μίσος για κανένα. Λέει αυτό το πανό στα γαλλικά αλλά και τα αραβικά, θέλοντας να στείλει έτσι ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο για ενότητα και συμφιλίωση. Από την Νίκαια, για τηλεόραση του Αντένα, Ισαάκ Καρυπίδης.